Χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο θέμα του μυστικού δείπνου, πώ παρέδωσε ο Χριστό το μυστικό δείπνο, τη θεία ευχαριστία. Μεγάλο γεγονό και βεβαίω δεν θα μπορούσε να το αναπτύξω διεξοδικό σε μια μικρή εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει, είπα τα πιο βασικά σημεία. Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, αμέσω μετά το μυστικό δείπνο, ακολούθησε μια υπέροχη διδασκαλία. Ο Χριστό δίδαξε του μαθητέ του. Είναι η περίφημη διδασκαλία την οποία περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο μέσο και προς το τέλος του 13ου κεφαλαίου δηλαδή αρχίζει από το 31ο στίχο του 13ου κεφαλαίου και πηγαίνει μέχρι και το 16ο κεφάλαιο περίπου σε 3,5 κεφάλαια παρουσιάζει όλη αυτή την υπέροχη διδασκαλία την οποία έκανε ο Χριστός αμέσως μετά το μυστικό δίπλο και το διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και μετά την δασκαλία ακολούθησε η περίφημη αρχιρατική προσευχή, η προσευχή του Χριστού στον Πατέρα Του. Τώρα αυτά τα διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Σήμερα θα αναφερθώ όσο είναι δυνατόν σε αυτή την ομιλία την οποία έκανε ο Χριστός και όταν τη Μεγάλη Πέμπτη πηγαίνουμε στην Εκκλησία είναι το πρώτο Ευαγγέλιο το οποίο διαβάζουμε και όταν στον Ιερό Ναό είναι ο αρχιερεύς εκείνος διαβάζει το Ευαγγέλιο αυτό διότι είναι η περίληψη όλης της δασκαλίας του Χριστού μέσα στην οποίαν απεκάλυψε ο Χριστός πολύ μεγάλες αλήθειες τους μαθητές του και αυτά που ήταν και κρυμμένα προηγουμένως τα απεκάλυψε εκεί. Λοιπόν, κάνει την ομιλία. Είναι σημαντικό να δούμε πότε αρχίζει να ομιλεί ο Χριστός. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αφού παρέδωσε το μυστικό δείπνο, μετά στη συνέχεια στράφηκε στον Ιούδα και το είπε αυτό που σκέφτεσαι να κάνεις να το κάνεις όσο δυνατόν γρήγορα. βραχή, πίσω αυτό βραχή και κατάλαβε μέσα ο Ιούδας, είχε μπει μέσα ο σατανάς στην, στον Ιούδα να προδώσει τον Χριστό, ο Χριστός φυσικά τα έβλεπε αυτά και το είπε αυτό που θέλεις να κάνεις να το κάνεις όσο μπορείς πιο γρήγορα και εξήλθε ο Ιούδας και λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι γαρ Ήταν νύκτα. Τώρα, αυτό έχει δύο ερμηνείε. Η πρώτη ερμηνεία ότι ήταν σκοτεινό. Είχε σκοτεινιάσει τελείω ο Ιούδα, που σημαίνει είχε χάσει τελείω τη χάρη του Θεού, είχε, είχε ε, 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 τελείω απομακρυνθεί από το Θεό. Αυτό είναι η αμαρτία και αυτό είναι ο σκοτασμό. Οπότε έχασε την επικοινωνία και την ενότητα με τον Χριστό. Μέχρι τότε κάτι διατηρούσε, οπότε έγινε σκοτεινό. Και φυσικά το άλλο, ότι όταν βγήκε ήταν νύκτα, είχε σκοτεινιάσει πάρα πολύ. Οι ερμηνευτέ δίνουν και τι δύο αυτέ ερμηνείε και νομίζω ταιριάζουν και οι δύο αυτέ ερμηνείε. Και ήταν νύκτα όταν βγήκε ο Ιούδας από το ανώγιο εκείνο στο οποίο ο Χριστός παρέδωκε το μυστικό δείπνο και ήταν νύκτα, σκοτάδι, αλλά και ο ίδιος ήταν σκοτισμένος. Και αμέσως όταν βγήκε ο Ιούδας λέει και εξήλθε ε, ο Ιούδας, ότε εξήλθε ο Ιούδας, ανε ναι, γαρνίξ τότε λέει ο Ευαγγελιστής, ότε ουν εξήλθε ο Ιούδας λέγει ο Ιησούς και αρχίζει τη διδασκαλία του. Είναι πολύ σημαντικός ε, ο χρόνος που άρχισε να τους μιλάει, δεν τους μιλούσε ενώ ήταν ο Ιούδα. Διότι ήδη ο Ιούδα είχε απομακρυνθεί λιγάκι. Είχε χάσει την επικοινωνία με τον Θεό, με τον Χριστό, είχε βάλει μέσα το σχέδιο τη Προδοσία. Δεν ήταν άξιο να ακούσει αυτή τη διδασκαλία. Οι μαθητέ ήταν εκείνοι οι οποίοι ήταν άξιοι να ακούσουν αυτή τη διδασκαλία, την υπέροχη διδασκαλία του Χριστού. Λέει κάτι ο Άγιο Σοφρόνιο, ο Αγιορίτη, λέει ότι κατά κάποιον τρόπο όσο ήταν ο Ιούδα ο Χριστός δυσκολευόταν να παρουσιάσει όλη αυτή τη διδασκαλία γιατί δεν ήταν ικανός ο Ιούδας όσο παρευρισκόταν εκείνος. Αλλά όταν ο Ιούδας βγήκε, επειδή αυτή η διδασκαλία την οποία είπε ήταν πραγματικά μεγάλο μυστήριο όπως θα δούμε στη συνέχεια, όταν ο Ιούδας έφυγε τότε είχε την άνεση, θα λέγαμε την ελευθερία ο Χριστός να παρουσιάσει όλη αυτή την θεολογική διδασκαλία στους μαθητές του. Γιατί λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε για μας Θεολόγος, Θεολόγος καθημάς εγεγόνη. Ε, Ήταν Υιός και Λόγος του Θεού, ενθρώπισε και έγινε Θεολόγος. Ο κατεξοχήν μεγάλος Θεολόγος είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Οπότε εδώ αμέσως φαίνεται η υπέροχη αυτή θεολογική διδασκαλία στους μαθητές του. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο, τριάμιση κεφάλαια γεμάτα θεολογία να μπορέσω να σας παρουσιάσω, να τα παρουσιάσω σε μια εκπομπή. Ωστόσο όμως θα επιδιώξω να παρουσιάσω τα πιο κεντρικά σημεία. Δηλαδή όταν διαβάζουμε ένα κείμενο, όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, λέμε τα βασικά σημεία είναι τα εξή. Και κάνω μια μικρή περίληψη αυτού του κειμένου, του βιβλίου. Λοιπόν, εδώ θα σας παρουσιάσω μερικά τα πιο βασικά σημεία της όλης αυτής διαδρομή διαδρομής της δασκαλίας του Χριστού μετά το μυστικό δίπλωμα. Το πρώτο είναι το περιδόξις. Δηλαδή, άρχισε ο Χριστός και είπε «Ναι, είναι δοξάστο το Υιός του ανθρώπου, και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Μιλάει για τη δόξα. Τώρα λέει εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός ο Πατήρ εδοξάστη εν αυτό. Εδώ τι εννοεί. Είναι το σταυρό και τα πάθη και το σταυρό το οποίο θα υπομείνει για τη σωτήρια του ανθρωπίνου γένους. Ερμηνεύει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας γιατί λέει νυν εδοξάστη. Λέει σημαίνει δια τούτου το σωτήριο πάθος ως όν επιθύρες και ήδη παρεσόμενον μετά βραχή. Εννοεί το πάθος του, το οποίο τώρα άρχισε, θα αρχίσει ήδη από το βράδυ εκείνο που θα τον συλλάβουνε, θα αρχίσει το πάθος και θα ακολουθήσει μετά από λίγο. Και ένας άλλος, ο Ζηγαβινός, ο Ιερός Ζηγαβινός λέει, λέει τον ειν εδοξάστη, εννοεί το πάθος, ως γεγονός Λέγει το γεννησόμενο. Αυτό το οποίο θα γίνει το θεωρεί ω γεγονό. Ήδη αρχίζει το σωτήριο πάθο του Χριστού. Είναι η δόξα. Το πάθο του Χριστού και ο Σταυρό είναι η δόξα του Χριστού. Είναι η νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο, το διάβολο και την αμαρτία. Δια του Σταυρού έρχεται χαρά σε όλον τον κόσμο. Και αυτό σημαίνει ότι συνδέεται πολύ στενά ο Σταυρό με την ανάσταση. Συνδέεται πολύ στενά ο Σταυρό με τη θέωση του ανθρώπου. Ο σταυρό είναι σηκώνουμε το σταυρό όταν αγωνιζόμαστε με τη χάρη του Θεού να καθαρίσουμε τον εαυτό μας τα πάθη και μετά προχωρούμε προς τη θέωση. Άρα σταυρός και ανάσταση είναι αυτή η δόξα. Ε, γι' αυτό και ο, 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 ο Αγιογράφος, η εκκλησία δια του Αγιογράφου επάνω στο σταυρό αντικατέστησε το Ιησούς Ναζωρέος βασιλεύς Ιουδαίων ο βασιλεύς της δόξης, ο Χριστός επάνω στο σταυρό δεν είναι ο από ανθρώπινες πλευράς, είναι ο Κύριος της δόξης, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν. Επομένως η δόξα συνδέεται με το σταυρό. Αμέσως μετά το δεύτερο είναι εκείνο που αναφέρεται στη νέα εντολή της αγάπης. Δηλαδή τους παρουσιάζει την εντολή της αγάπης, την κενήν εντολή της αγάπης. του είπε εντολήν κενήν δίδουμε ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς η αγαπατε αλληλους καθως η αγάπη σε εμάς, ή Είναι και ημείς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμί μαθητέστε εάν αγάπη, αγάπη να έχετε εν αλλήλως. Εδώ τους παρουσιάζει την αγάπη και τη λέει κενήν. Σας δίνω εντολήν λέγει κενήν εντολήν να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Πώ να του αγαπάτε, Ποια είναι η καινή καινούργια εντολή, Είναι αυτό το ότι μέχρι τότε θεωρούσε κανεί αγάπη τη φιλαυτία ή να αγαπάει τον άλλον μέσα από τα πάθη του. Διότι θεωρεί αγαπώ τον άλλον για, γιατί έχω ένα συμφέρον, ή για να το αποδώσω κάτι ή γιατί κάτι περιμένω. Είναι η αγάπη με τη φιλαυτία με το συνέστημα κτλ. Εδώ είναι μια άλλη αγάπη. Είναι η καινή αγάπη, η οποία συνδέεται με την κένωση με το σταυρό, με τη θυσία. Να αγαπάτε τους άλλους, λέει, όπως εγώ σας αγάπησα. Και πώς αγάπησε ο Χριστός τους ανθρώπους και τους μαθητάς με το ότι έγινε άνθρωπος, το ότι εκένωσαν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών, όπως λέγει ο Αποστολός Παύλος, και έγινε άνθρωπος και ταπείνωσε εαυτόν μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Που σημαίνει ότι η κενή εντολή που δίνει ο Χριστός στους μαθητές του δεν είναι μια αγάπη, αλτρουιστική, ανθρωπιστική, ουμανιστική. Δεν είναι μια αγάπη συμφεραντολογική, ούτε αγάπη συνδεδεμένη με τη φιλαυτία. Αλλά είναι μια αγάπη η οποία συνδέεται με τη θυσία, με το σταυρό, με την προσφορά, με την υπέρβαση του εαυτού μας. Έτσι λοιπόν η αγάπη πραγματική είναι να θυσιάζουμε, να θυσιαζόμαστε και εμείς για τους άλλους όπως ο Χριστός θυσιάστηκε για μας. Αμέσως μετά πηγαίνει σε ένα τρίτο βασικό σημείο. Ακολουθώ την πορεία τις ομιλίας του Χριστού. Τους αποκαλύπτει τον Τριαδικό Θεό και προηγουμένως τους μιλούσε αλλά εδώ είναι καθαρός ο λόγος. Αρχίζει και τους λέει εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μη δια μου. Εγώ είμαι η οδός η αλήθεια και η ζωή. Δεν μπορεί κανείς να έρθει στον Πατέρα παρά μόνο διέμου, διαμέσου εμού. Και ο αιωρακός εμέ εώρε και τον Πατέρα. Εκείνο ο οποίο βλέπει εμένα, βλέπει και τον πατέρα. Εδώ εκφράζει το motion, του πατρό με τον ιό. Που σημαίνει εμεί γνωρίζουμε τον Χριστό, κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και διά του Χριστού γνωρίζουμε και μετέχουμε τη χάριτος του τριαδικού Θεού. Ο Χριστό είναι ομοούσο με τον πατέρα. Έχει την ίδια ουσία, την ίδια ενέργεια. Γι' αυτό και λέει: Εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν στην. Υπάρχει αλληλοπεριχώρηση η αλληλοπεριχώρηση, ο ένας ζει μέσα στον άλλον. Και αμέσως μετά τους μιλάει για το Άγιο Πνεύμα. Τους είπε δηλαδή ότι ο ίδιος είναι η οδός η αλήθεια και η ζωή, ότι δι' αυτού θα, θα δουν όπως βλέπουν τον πατέρα, όπως βλέπουν αυτόν, βλέπουν και τον πατέρα γιατί είναι ομοούσιος, δεν μπορεί να δει τον πατέρα, αλλά όταν βλέπει τον ιό ξέρει τι είναι και ο πατέρας και μετά μιλάει για το Άγιο Πνεύμα. Εάν αγαπάτε με, τα τα σε εμά τηρήσετε. Αν με αγαπάτε, πρέπει να τηρήσετε τι εντολέ μου. Και τότε εγώ ερωτήσω τον πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει η ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα. Τότε εγώ θα παρακαλέσω τον πατέρα και θα σας στείλει άλλον παράκλητον, εγώ είμαι ο ένας παράκλητος παρηγορητής και θα σας στείλει και άλλον παράκλητον που είναι το Άγιο Πνεύμα το οποίο θα μένει μαζί σας εις τον αιώνα και όταν έλθει ο παράκλητος ον εγώ πέμψω ημίν παρα το πατρός το πνεύμα της αληθείας ο παρα το πατρός εκπορεύεται εκείνος μαρτυρίζει περί εμού. Εδώ λοιπόν λέει όταν εμένα με γνωρίσετε θα γνωρίσετε και τον πατέρα αλλά για να με γνωρίσετε εμένα πρέπει να έρθει ο παράκλητος το πνεύμα του Άγιον το οποίο θα παραμείνει μέσα σα και εκείνο θα σα δώσει τη μαρτυρία. Και αυτό έγινε την ημέρα τη Πεντηκοστή. Και λέει λοιπόν, μιλάει εδώ για το Άγιο Πνεύμα, αυτή έχουμε την αποκάλυψη, τη μεγάλη αποκάλυψη, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται δια του Ιού. Έτσι έχουμε την εκπόρευση του Αγίου Πνεύμα από τον Πατέρα και την πέμψη δια του Ιού. Ο δε παράκλητο συνεχίζει το πνεύμα του Άγιον, ο πέμψιο πατήρ εν το μου Εκείνος η διδάξει πάντα και υπομνήσει μας πάντα αείπονημήν. Σας τα είπα όλα, θα σας τα διδάξει, θα σας τα υπενθυμίσει όλα όταν έρθει το Πανάγιο Πνεύμα. Και αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Και μάλιστα εκεί λέει ότι οδηγήσε η μας εις την αλήθεια. Την ημέρα της Πεντηκοστής θα φτάσετε σε ολόκληρη την αλήθεια. Ποια είναι αυτή η πάσα αλήθεια η οποία δόθηκε την ημέρα τη Πεντηκοστή. Η πάσα αλήθεια είναι ότι ο Χριστό είναι η κεφαλή τη Εκκλησία. Αυτή είναι η πάσα αλήθεια. Ε, και εκεί οδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα ενώνει του χριστιανούς με το σώμα του Χριστού. Και όταν ενώνεται κανεί με το σώμα του Χριστού, τότε καταλαβαίνει ότι ο Χριστό είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η πάσα αλήθεια. Πέρα από αυτή την αλήθεια ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και η κοινωνία Θεώσεως και ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Πάμε τώρα στο τέταρτο σημείο. Τους μιλάει για την ειρήνη. Την ειρήνη. Εδώ μιλάει, γίνεται αναφορά στην ειρήνη του Χριστού. Ε, ότι είναι μια διαφορετική ειρήνη από την ειρήνη που έχει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει μια ειρήνη, θεωρεί ως ειρήνη μάλλον, την αποσία του πολέμου. Όταν δεν πολεμάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους, όταν δεν έχουν ανταγωνιστικότητα, τότε έχουν ειρήνη. Όχι, δεν είναι αυτή η ειρήνη του Χριστού. Η ειρήνη του Χριστού είναι κάτι το βαθύ, είναι εσωτερική, είναι της καρδίας. Γι' αυτό και λέει, ειρήνη να φύμει ημίν, ειρήνη την να μην δίδομαι ημίν, καθώς ο κόσμος δίδοση εγώ δίδομαι ημίν, σας δίνω την ειρήνη μου, όχι όπως την δίνει ο κόσμος, είναι εντελώ διαφορετική η ειρήνη δική μου από την ειρήνη του κόσμου. Αυτή η ειρήνη έχει σχέση με τις, έχει, είναι, είναι, η στενή σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό και δίνει την εξήγηση όπως η άμπελος με τα κλίματα. Δηλαδή όπω ο Ιάμπελος το, το αμπέλι με τις κλιματόβεργες. Έχουν ενότητα και πηγαίνει ο χυμός από τη ρίζα σε όλες τις βέργες, τις κλιματόβεργες. Λοιπόν αυτή την ειρήνη σας δίνω. Τότε θα έχετε πραγματική ειρήνη. Γι' αυτό τους είπε «Μείνατε ενεμή καγό ενημιν Να μείνετε σε μένα που είμαι Ιάμπελος, η, η αληθινή, σαν τα κλίματα και θα σας διοχετεύω, θα σας δίνω την ενέργειά μου και τότε θα έχετε πραγματική ειρήνη. Ακολουθεί μετά το πέμπτο σημείο, είναι το μίσος του κόσμου. Τους μιλάει για την ειρήνη. Κοιτάξτε να δείτε, μιλάει για την ειρήνη ενώ είναι μπροστά στο πάθος και θα συμβούν αυτά τα οποία θα συμβούν και ο λαός να φωνάζει άρον άρον σταύρος των αυτών και ο ένας μαθητής να τον προδίδει, ο άλλος να τον εγκαταλείπει, να τον αρνείται και όλοι να φύγουν εκτός από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και εκείνος έχει ειρήνη. Σε αυτή την κατάσταση έχω την ειρήνη και σας δίνω την ειρήνη που σημαίνει αυτή η ειρήνη είναι ανεξάρτητη από τις εξωτερικές καταστάσεις. Γιατί μπορεί να έχει κανείς να αισθάνεται το μίσο του κόσμου και όμω να έχει πραγματική ειρήνη. Εδώ μιλάει για το μίσο του κόσμου. Και του λέει, ή ο κόσμο μα μισεί, γινόσκεται ότι εμέ πρώτον με μίσηκε. Θα σα μισήσει ο κόσμο. Αλλά αν ο κόσμο, ε, και όταν μάλλον ο κόσμο θα σα μισήσει, τότε να ξέρετε ότι εμένα πρώτα με μίσησε. Mm. Αλλά εγώ έξελεξάμενη με του κόσμου, γιατί δια τούτο μισεί μα ο κόσμο. Του δίνει την αιτία. Γιατί σα μισεί ο κόσμο, όχι γιατί έχετε πάθει εξωτερικά ελαττώματα, αλλά γιατί διότι εγώ σας εξέλεξα από ζήλια, από αντίδραση. «Η εμέ εδίωξαν και ημάς διώξωσιν» και θα σας κάνουν και από συναγώγους, θα σας διώξουν από την συναγωγή τους. «Αλλά έρχεται ώρα η να πάσω από κτίνες ημάς δόξη λατρεία προσφέρει το Θεό, θα έρθει όμως η ώρα» που εκείνοι που θα σας μισήσουν και θα σας εκδικηθούν και θα σας διώξουν, εκείνοι θα, δοξάσουν το Θεό ή θα μετανοήσουν ή κατά τη δεύτερη παρουσία θα δούνε τη δόξα του Θεού και αυτό θα τους οδηγήσει σε μεγάλη τύψη και θα καταλάβουν την ενοχή. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Δεν τους έδωσε ο Χριστός ψευδείς υποσχέσεις. Δεν τους είπε ο Χριστός εδώ θα είστε μαζί μου θα αναστηθώ όπως το έχει πει και θα είμαι μαζί σας και δεν θα πάθε τίποτε και θα έχετε χαρά και θα έχετε ειρήνη. Φυσικά θα έχουν χαρά και θα έχουν ειρήνη. Αλλά εξωτερικά όλα θα πηγαίνουν ανάποδα. Ο κόσμος θα μισεί, ο κόσμος θα κάνει τους ανθρώπους από Επομένως Επομένω, ο Χριστό δεν μα δίδαξε, δεν δίδαξε του μαθητέ ένα χριστιανισμό με χαρά εξωτερική, με πολιτισμό, με, ε, με καλές εξωτερικές συνθήκε, αλλά δίδαξε ένα χριστιανισμό με μαρτύριο και ότι μέσα από το εξωτερικό μαρτύριο ενώ συγχρόνως θα έχουν εσωτερικά ειρήνη θα φτάσουν στη δόξα του Θεού. Ο Σταυρός είναι η δόξα. Το έκτο σημείο είναι, τους λέω ότι θα λυπηθείτε πολύ θα λυπηθείτε με το ότι θα με δείτε να σταυρωθώ αλλά η λύπη θα μετατραπεί σε χαρά θα λυπηθούν με το σταυρικό θάνατο αλλά θα χαρείτε πάρα πολύ και αυτή η λύπη θα μετατραπεί σε χαρά η λύπη ημών εις χαράν γεννήσετε με τη χαρά της Αναστάσεως και εδώ αναφέρει ένα εκπληκτικό παράδειγμα η γυναίκα λέει η οποία πρόκειται να γεννήσει λυπάται διότι ήρθε ο τοκετό τη, ήρθε η μέρα του τοκετού και δεν ξέρει τι θα συμβεί. Γιατί και τον παλαιότερο καιρό ο τρόπο με τον οποίο γεννιώνουν τα παιδιά ήταν πολύ δύσκολο και πολλέ γυναίκε απέθυναν, απέθυναν κατά τη διάρκεια του τοκετού. Λοιπόν, γι' αυτό και η γυναίκα όταν πρόκειται να γεννήσει, λυπάται ότι έρχεται η ώρα αυτή γιατί δεν ξέρει τι θα συμβεί. Αλλά όταν όμω γεννηθεί το παιδί, ουκέ τη μνημονεύει τη θλίψεω, για την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπο στον τον κόσμο. Λοιπόν του λέει τώρα θα λυπηθείτε σαν τη γυναίκα εκείνη που πρόκειται να αισθανθεί πόνους για τη γένα αλλά όταν θα περάσουν αυτά και θα αναστηθώ τότε θα χαρείτε και θα τα ξεχάσετε όλα αυτά. Γιατί διότι τους είπε ο Ιησούς θα νικήσει τον κόσμο. Εγώ θα νικήσω τον κόσμο. Τους μιλάει για τη νίκη εναντίον του κόσμου. Βλέπετε λοιπόν ο Χριστός δεν υποσχέθηκε ψεύτικα πράγματα. Δεν είναι ένας πολιτικός άρχοντας που να λέει υποσχέσεις τις οποίες, τις οποίες δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει. Ή τα γεγονότα, ενδεχομένω μπορεί να τα λέει ότι έχει αυτή την επιθυμία, αλλά ίσως δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν λόγω των γεγονότων. Δεν μιλάει, δεν δίνει ένα χριστιανισμό ας πούμε της εξωτερικής εφορίας, Τη εξωτερική χαρά, όλα θα πηγαίνουν ωραία και όλα καλά, δεν μιλάει για αυτόν τον χριστιανισμό. Δεν έχει τέτοιον χριστιανισμό, δεν προσφέρει τέτοιον χριστιανισμό. Προσφέρει έναν χριστιανισμό εσωτερικό τη καρδιά, την ειρήνη και τη χαρά την εσωτερική, την κάθαρση τη καρδία, να εκδιώξει από εκεί του λογισμού και όλα τα άλλα και θα δεχθεί μεν το μίσο και το διωγμό των ανθρώπων θα, θα είναι κανείς χαρούμενος. Και αυτό το βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων που εκεί πήγαν, ε, έπιασαν τους Αποστόλους λέει, τους πήγαν στη φυλακή, τους χτύπησαν και μετά όταν βγήκαν οι Απόστολοι από τη φυλακή βγήκαν χαίροντες ότι ξιώθησαν υπέρ του Ιησού Χριστού ατιμαστήνε. Δηλαδή βγήκαν μέσα από τη φυλακή χαρούμενοι γιατί αξιώθηκαν να ατιμαστούν για τη δόξα του Χριστού. Και αυτή όλη η χαρά βγαίνει μέσα από τη ζωή των Αποστόλων και τις επιστολές τους και τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου που ήταν μέσα, στην, μέσα στη φυλακή και είχε μια τέτοια μεγάλη χαρά. Και αφού τα είπε όλα αυτά, τα, τα κεντρικά σημεία σας είπα, καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Ποια είναι η κατάληξη του συμπεράσματος. Τους λέει, «Ειδού έρχεται η ώρα και νυν ελίληθεν» είναι σκορπιστείτε το έκαστο στα ίδια και με μόνον αφήτε και ούκοι μη μόνος ότι ο πατήρ με τεμού εστί. Λοιπόν έρχεται ώρα και τώρα ήρθε, έφτασε η ώρα, τελειώνει αυτή τη δεσκαλία του που θα σκορπιστείτε ο καθένα στα δικά του, στα, μέρη, στα, στα σπίτια του. Έκαστο τα ίδια και εμένα θα με αφήσετε μόνο. Άρα δεν θα είμαι μόνο, γιατί θα είναι μαζί μου ο πατήρ. Διότι ο πατήρ ήταν πάντα ενωμένο με τον Ιό και το Άγιο Πνεύμα, δεν χωρίστηκαν ποτέ. Η ανθρώπινη φύση δεν χωρίστηκε ποτέ από τη Θεία Φύση. Θα τα πούμε όταν θα μιλήσουμε για τα πάθη και το Σταυρό του Χριστού. Δεν έχουμε ποτέ χωρισμό της ανθρωπίνης φύσεως, της Θείας Φύσεως μάλλον, από την ανθρώπινη φύση. Ήταν πάντα ενωμένε η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και αφού τους λέει δεν, δεν, με στενοχωρεί, δεν έχω πρόβλημα θα λέγαμε σήμερα εμείς, διότι θα είναι ο πατήρ μου μαζί μου. Είναι αυτό που μα διδάσκει και μα λέει. Όταν έχουμε το Θεό μαζί μα, τότε δεν πρέπει να φοβόμαστε αν οι άλλοι μα εγκαταλείπουν. Αυτό, αυτό μα διδάσκει ο Χριστό. Δηλαδή, βλέπουμε προδοσίε στη ζωή μα, βλέπουμε εγκαταλείψει, μα προδίδουν οι άνθρωποι μα εγκαταλείπουν, εμεί του αγαπούμε, αυτοί δεν μα αγαπούν, μένουμε μόνοι μα στη ζωή, πεθαίνουν όλοι οι δικοί μα. Λοιπόν, πράγματι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λέει, εντάξει θα μείνω μόνο μου, αλλά δεν θα είμαι μόνο μου. Γιατί θέλει μαζί μου ο πατέρα μου. Και τότε εμεί να λέμε: Είμαι μόνο μου, δεν είμαι μόνο μου. Είναι μαζί μου ο Θεό. Και αφού τελειώνει αυτή τη δασκαλία, μετά λέει: Τα αυτά είναι ενεμή, 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 ειρήνη έχετε. Σα τα λέω αυτά ώστε όντας μαζί μου ενωμένοι πνευματικά να έχετε ειρήνη. Δεν δε τους είπε εύκολα πράγματα, τους είπε δύσκολα, τους μίλησε για το σταυρό, τους μίλησε για τα πάθη, τους μίλησε για το μίσος των ανθρώπων, τους μίλησε για διωγμούς και λέει, σας τα είπα αυτά, ώστε ενωμένοι μαζί μου, εν εμεί να έχετε ειρήνη, εν το κόσμο του το θλίψει να έξετε, αλλά θα αρσείτε εγώ να ενίκηκα τον κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο λέει θα έχετε θλίψεις και δοκιμασίες αλλά να έχετε θάρρος γιατί εγώ νίκησα τον κόσμο και εφόσον εγώ νίκησα τον κόσμο και τον άρχοντα του κόσμου, τον διάβολο τότε μαζί μου θα νικήσετε και εσείς ε, και εδώ βλέπουμε αυτό που είπα ότι δεν υποσχέθηκε ο Χριστός εξωτερική χαρά ότι είμαστε χριστιανοί και όλα θα πηγαίνουν καλά όχι Είμαστε χριστιανοί και ενδεχομένω όλα θα μας πηγαίνουν στραβά και ανάποδα αλλά ενωμένοι με τον Χριστό θα έχουμε μέσα μας ειρήνη και θάρρος γιατί ο Χριστός ενίκει στον κόσμο. Όλη, αυτό, όλη αυτή την ομιλία που έκανε ο Χριστός την έκανε με παρεμβάσεις των μαθητών. Οι μαθητές τον, του ρωτού, το ρωτούσαν, αυτός απαντούσε. Το ρωτούσαν σε μερικά σημεία, αυτός απαντούσε. Διαβάστε το 13ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ευαγγέλιο μέχρι το 16ο κεφάλαιο για να δείτε όλη αυτή τη συνομιλία τα κεντρικά σημεία που σας είπα σήμερα, τα κεντρικά σημεία και να δείτε και τις παρεμβάσεις των μαθητών και πώς γινόταν αυτός ο διάλογος. Αυτό τι δείχνει. Είναι το κήρυγμα, το θεολογικό κήρυγμα που έκανε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Αμέσως μόλις τελείωσε ο μυστικός δείπνος. Είναι το κήρυγμα που πρέπει να γίνεται στη Θεία Ευχαριστία. Συνδέεται πολύ στενά η Θεία Ευχαριστία με το κήρυγμα, αλλά προσοχή. Όχι κήρυγμα οτιδήποτε, όχι κήρυγμα κοινωνικό, όχι κήρυγμα, συγγνώμη να το πω εντό εγωγικών χαζοχαρούμενο, που κάνουμε πολλέ φορέ εμεί χαζοχαρούμενα, κήρυγματα. Κήρυγματα που μιλάμε για τον, την τέχνη, για την παράδοση, για τον πολιτισμό, για την, για την, για την ειρήνη στον κόσμο, σε μια κοινωνική ειρήνη, ειρήνη κτλ. Αλλά κήρυγμα μέσα στα πλαίσια αυτά που είδαμε προηγουμένω, δεν ανεβάζουμε το πεζοδρόμιο στον Άμπονα. Αλλά τον Άμπονα, ο Άμπονα στέκεται στο ύψο του, είναι κήρυγμα θεολογικό. Μιλάμε για τον Χριστό, μιλάμε για την αμαρτία, την απομάκρυσή μα από τον Χριστό και τι πρέπει να κάνουμε για να ενωθούμε με τον Χριστό. Μιλάμε για την αιώνια ζωή, την οποία απολαμβάνουμε από τώρα. Μιλάμε για το πώς θα αποκτήσουμε αυτήν την κοινωνία και την ενότητα με τον Χριστό. Ο Χριστός, επαλαμβάνω, δεν ανήγγειλε ευημερία στον κόσμο. Ανήγγειλε θλίψη, σταυρό, αλλά είπε ότι δια του σταυρού θα έρθει η χαρά σε όλο τον κόσμο. Οι χριστιανοί πρέπει να ενωθούν με τον Χριστό δια του σταυρού και της δόξης. Είναι αυτό που λέμε στη θεολογία, είναι το θεολόγια κρούσης και θεολόγια γκλώρια. Η θεολογία του σταυρού και η θεολογία της δόξας όλα τα μυστήρια έχουν κάθαρση, φωτισμό, θέωση. Έχουν θεολογία ασκήσεως, σταυρού και θεολογία της δόξας. Δεν μπορεί κανείς να δει τον Αναστάντα Χριστό εάν δεν περάσει μέσα από το σταυρό μαζί με τον Χριστό. Χαίρετε.